Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 31 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσαν Ελφράγκης. Την πεποίθηση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει σύντομα, εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες της Κουμουνδούρου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και υπογράμμισε πως τα προαπαιτούμενα τα οποία συζητούνται με τους θεσμούς δεν θα προκαλέσουν εκπλήξεις. Δεν ζητώ πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο. Βρίσκομαι στις Βρυξέλλες για πολιτικούς λόγους, ζητώντας από την Ευρώπη να δράσει για το θέμα της Καταλωνίας, δήλωσε ο καθαιρεθής πρόεδρος της Καταλωνίας, Κάρλες Πουσδεμόν, σε συνέντευξή του την οποία παραχώρησε. Ωστόσο, ο Πουσδεμόν δεν ζητάει εγγύησεις από την Ισπανική κυβέρνηση για να μπορέσει να γυρίσει τη χώρα μαζί με τα 5 καθαιρεθέντα μέλη της κυβέρνησής του. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό, ένα αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότσι, και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα με την εξωτερική πολιτική, θα λέγαμε. Θέμα ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Ποιες οι επιπτώσεις τόσο για την Ισπανία αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Τοτοκότσι, το εξής. Λόγω των μεγάλων διακινήσεων πληθυσμών που έλαβαν χώρα, κυρίως στην Ευρώπη, τους προηγούμενους αιώνες, από άλλες χώρες προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες, αλλά και από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό αυτό το φαινόμενο με τον τρόπο που χαράκτηκαν τα σύνορα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, διαπιστώνεται σήμερα να υπάρχουν πολλές εθνικές μειονότητες ή θρησκευτικές μειονότητες ή και γλωσσικές μειονότητες μέσα στο εσωτερικό κάθε χώρας. Μάλιστα, η χώρα μας, θα έλεγα, είναι σε μια πλεονεκτική θέση, αφού έχει από τις μικρότερες μειονότητες, θρησκευτική μειονότητα αυτή τη μουσουλμανική, η οποία δεν είναι παρά το 1,10 έως 1,15% του πληθυσμού. Αυτό το γεγονός, που είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη, κατά περιόδους δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Έφτασαν στο απόγειο αυτά τα προβλήματα στο παρελθόν στην Ευρώπη σε δύο περιπτώσεις. Στο Κόσοβο, μία όταν το Κόσοβο, οι αλβανόφωνοι του Κόσοβου, οι οποίοι διαφοροποιούνταν και εθνοτικά και γλωσσικά αλλά και θρησκευτικά, θα έλεγα, με τους Σέρβους, αποσπάστηκαν και μονομερώς ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους και πλέον κινούνται προς την κατεύθυνση διεθνούς αναγνώρισης ως κράτος, αφού δεν ακολούθησαν την οδό που προβλέπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθησε βέβαια η περίπτωση της, θυμόμαστε, της επαρχίας της Ουκρανίας, η οποία αποσχίστηκε από την Ουκρανία και ενώθηκε με τη Ρωσία. Τώρα είχαμε παραπλήσιο φαινόμενο με την Καταλωνία. Μια εδαφική έκταση, μια περιοχή με 7,5 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, η οποία αποτελούσε κομμάτι του κράτους της Ισπανίας και είχε μιας μορφής αυτονομίας προς τον τρόπο που διοικούνταν. Έγινε, όπως γνωρίζουμε, πριν λίγες μέρες το δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία των Καταλανών που πήγαν στις κάλπες τάχθηκαν υπέρ της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας. Η διαδικασία όμως που ακολουθήθηκε ως προς την κήρυξη του δημοψηφίσματος δεν ήταν αυτή που προβλεπόταν, με αποτέλεσμα να οραχώει, να επικαλεστεί το άρθρο 155 του Συντάγματος της Ισπανίας και να κηρύξει έκτοτο τον πρόεδρο της Καταλωνίας, τον Πουτσδεμόν, και επιπλέον να προκηρύξει εκλογές για τις 21 Δεκεμβρίου σε αυτή την περιοχή. Ο Πουτσδεμόν πήρε και 6 στενούς συνεργάτες του και έφυγε ήδη από την Ισπανία και βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες, δηλαδή τη σύλληψη, διότι απαγγέλθηκε εις βάρος του κατηγορία για εξέγερση και πρόκληση συνθήκων οι οποίες διαταράσσουν την εσωτερική τάξη της Ισπανίας. Επιπλέον και για κακή χρήση χρημάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς μέσα στους οποίους και αυτά του δημοψηφίσματος. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία, διότι συγκλώνησε την εσωτερική τάξη αυτού του κράτους. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι η τελική κατάληξη, έστω και αν η κυβέρνηση του Ραχώη, της Μαδρίτης δηλαδή, ανέλαβε την εξουσία αυτής της περιοχής, έκρινε έκπτωτο τον πρόεδρο, άσκησε εναντίον του και εναντίον συνεργατών του διώξεις
και επιπλέον προκήρυξε και εκλογές για ανάδειξη καινούριου κοινοβουλίου. Αναστάτωση προκλήθηκε. Επιπλέον είδαμε ότι η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ, μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάχθηκαν κατά αυτής της απόπειρας που έκαναν οι Καταλανοί να αποσχιστούν από την Ισπανία. Ένα φαινόμενο που αν πάρει τεράστιες διαστάσεις μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω του γεγονότος που προανέφερα ότι υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες μέσα σε κράτη, είτε με γλωσσική διαφορά, είτε με εθνική διαφορά, είτε με θρησκευτική, που μπορούν να δημιουργήσουν, να οδηγήσουν σε αλλαγές συνόρων με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια και τη συνοχή που παρουσιάζει η γυραιά Ήπειρος σήμερα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι ανησυχητικό. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυξε ότι αν παραχρήμα συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή η απόσχηση της Καταλωνίας, εμείς θα αναγνωρίζουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο την Ισπανία και την Καταλωνία δεν θα τη θεωρούμε κράτος μέλος. Και αυτό προκάλεσε αμέσως και αναστάτωσε στην οικονομική ροή πραγμάτων της Καταλωνίας, όπως μάθαμε. Είναι μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει αυτή τη στιγμή την Ισπανία, επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίζουμε ότι η κατάληξη θα είναι τέτοια που δεν θα δημιουργήσει μείζωνα προβλήματα. Και βεβαίως οδήγησε την κυβέρνηση της Μαδρίτης, το Ραχώι δηλαδή, να κηρύξει έκπτωτο τον πρόεδρο, να αναστείλει τις εξουσίες της τοπικής κυβέρνησης, που είχε μια μορφή αυτονομία, να προκηρύξει καινούργιες εκλογές και θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Στρατηγέ μου, όσον αφορά το διπλωματικό επεισόδιο Ελλάδας-Ισπανίας, πώς το σχολιάζετε? Είναι γεγονός ότι ο πρόξενος της Ισπανίας προέβησε κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα με αυτά που αφορούν τις σχέσεις τις διακρατικές μεταξύ των κρατών και τις αρμοδιότητες και αποστολές των διπλωματικών αντιπροσωπιών. Μπήκε μέσα σε θέματα που δεν είχε αρμοδιότητα και κυρίως ανακατεύτηκε στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας μας, που δεν φαίνεται ότι έστω και αν είχε κάποιο παράπονο, έστω και αν γινόταν μια άστοχη ενέργεια, το να βγαίνει ένας πρέσβης μιας ξένης χώρας και να κάνει δημόσιες δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης είναι κάτι που δεν συμβαδίζει, δεν προβλέπεται, δεν είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των όσων διεθνώς καθορίστηκαν για τις διπλωματικές αποστολές. Θα έλεγα ότι δεν ήταν η πλέον εύστοχη αυτή η ενέργεια και ενδεχομένως να δημιουργήσει και οξύτητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδος δηλαδή και Ισπανίας. Βλέπω όμως ότι χαμήλωσαν οι τόνοι και ενδεχομένως να προσπεραστεί αυτό το θέμα ως ένα αρνητικό φαινόμενο, αλλά όχι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις με μια φιλική χώρα, σύμμαχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και εταίρο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ισπανία για μας τους Έλληνες. Στρατηγέ μου, να πάμε στις ΗΠΑ. Πώς σχολιάζετε το Watergate του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ? Είναι γεγονός, κύριε Ντοτοκότσο, ότι τις τελευταίες μέρες ήρθαν στην επιφάνεια κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν και μας προβληματίζουν. Βέβαια, από το παρελθόν είχαν έρθει στην επιφάνεια δημοσιεύματα, ελέγχθησαν πράγματα ότι στη διάρκεια της περσινής προεκλογικής περίοδου στις ΗΠΑ για ανάδειξη του νέου Προέδρου είχαμε κάποια εμπλοκή της Ρωσίας στα εσωτερικά του προεκλογικού αγώνα και ότι σε αυτή την δοσοληψία είχαν εμπλακεί παράγοντες που σχετίζονταν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλαν να καταλήξουν οι ισχυριζόμενοι σε αυτά τα πράγματα, συνεργάζονταν με τη Σοβιετική Ένωση. Τα τελευταία όμως γεγονότα, κυρίως τα δύο εξ αυτών, αυτό που αφορά τον Μάναφορτ, ο Μάναφορτ ήταν διευθυντής του γραφείου του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μετά από έρευνες που ενήργησε το FBI και οι δικαστικές αρχές της Αμερικής, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά του Μάναφορτ, τόσο για θα έλεγα συνωμοσία, όσο και για ξέπλυμα βρώμικο χρήματος σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά επειδή είχε, λέει, δοσοληψίες με Ρώσους αρμοδίους στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μάλιστα δε, ο Μάναφορτ υπήρξε στο παρελθόν και ένας λομπίστας του Γιανουκόβιτς. Ο Γιανουκόβιτς, όπως θυμόμαστε, ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο οποίος είχε φιλορωσικές
τάσεις και τελικά έφυγε από την Ουκρανία και πέρασε στη Ρωσία. Τις τελευταίες μέρες είχαμε και δεύτερο περιστατικό που δημιουργεί πλέον αποχρώσεις ενδείξεις ότι κάτι σημαντικό συνέβη στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ένας σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και ομογενής μας, έχει εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και ότι ο ίδιος παραδέχτηκε πως έδωσε ψευδείς καταθέσεις σε πράκτορες του FBI, όταν το FBI ερευνούσε την υπόθεση αυτή της εμπλοκής δηλαδή Ρώσων αξιωματούχων στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου σε επαφές που είχαν με επιτελείο του Τραμπ. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι αυτό για το οποίο στο παρελθόν μιλούσαμε ως υπαρκτό πρόβλημα απλώς με ενδείξεις, πλέον οι ενδείξεις έγιναν αποχρώσεις, ενδεχομένως δε και αποδείξεις. Θα περιμένουμε να δούμε τις δικαστικές αποφάσεις, διότι ήδη βλέπουμε ότι το θέμα αυτό έφτασε πλέον στη δικαιοσύνη με συγκεκριμένες κατηγορίες. Την ίδια όμως στιγμή βλέπουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος άνθρωπος του διεθνούς περιβάλλοντος, ο Λαυρόφ, και δηλώνει ότι εμείς δεν είχαμε καμία ανάμειξη σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή με το να ασκηθούν διώξεις εναντίον δύο σημαντικών παραγόντων του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να συνέβη το οποίο να είναι αρνητικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δείχνει μια κάποια εμπλοκή των Ρώσων υπέρ του Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μάλιστα, στρατηγέ μου, να κλείσουμε με τα δικά μας, με την τρίτη αξιολόγηση και με πολλά προαπαιτούμενα προς επίλυση. Είμαστε μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση, η οποία με βάση τα όσα προβλέπει ο προγραμματισμός πρέπει μέχρι 31 12 του 17, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες από τώρα, να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Ήδη είχαμε την πρώτη επίσκεψη των εκπροσώπων Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού στην Αθήνα, τις πρώτες επαφές, αποχώρησαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα από την Ελλάδα και πρόκειται να επανέλθουν μέσα στο Νοέμβριο. Διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Το πρώτο, σχετικά με την αξιολόγηση βέβαια, το πρώτο πράγμα σχετικό με την αξιολόγηση είναι το γεγονός ότι τόσο η ελληνική πλευρά όσο και η πλευρά των δανειστών μας έχουν καλή διάθεση και θέλουν να κλείσει αυτή η αξιολόγηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Ελλάδα θέλει το κλείσιμο της αξιολόγησης μέχρι το τέλος του χρόνου και για να μπορέσει να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και στο εκλογικό σώμα η κυβέρνηση ότι εγώ προχωρώ και λύνω τα προβλήματα και μέχρι τον Αύγουστο που τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο, εγώ θα κινηθώ σε τέτοιο ρυθμό ώστε η Ελλάδα να μπει σε περίοδο κανονικότητας από τον Αύγουστο και μετά, και επιπλέον να δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη στο διεθνή χώρο που να λέει ότι η ελληνική οικονομία κινείται σε θετικούς ρυθμούς, κινείται με αποτελεσματικότητα, άρα μπορούν να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, να ευνοηθεί το κλίμα των επενδύσεων και επιπλέον να πετύχουμε να βγούμε στις αγορές για δανεισμό, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το κλίμα για την μετά τον Αύγουστο του 2018 απομάκρυνσή μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους Ευρωπαίους δανειστές. Θέλει λοιπόν η Ελλάδα για αυτούς τους λόγους την επίσπευση αυτής της διαδικασίας. Φαίνεται ότι την επίσπευση της διαδικασίας τη θέλουν και οι θεσμοί. Αυτό είναι το θετικό. Υπάρχει όμως και το αρνητικό. Υπολείπονται προς υλοποίηση μεγάλος αριθμός προαπαιτουμένων τα οποία η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν τα έχει υλοποιήσει. Μερικά μάλιστα από αυτά είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητα και έχουν και πολιτικό κόστος και εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως να κινηθεί με ρυθμούς που δεν είναι οι επιθυμητοί. Δεν οδηγούν δηλαδή στο καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πω ένα παράδειγμα και θα καταλάβει αμέσως ο τηλεθεατής περί τίνους πρόκειται. Μία από τις απαιτήσεις των θεσμών για την οποία έχουμε δεσμευτεί, έχουμε υπογράψει, είναι στο μέλλον να μην γίνεται καμία απεργία
αν δεν ληφθεί απόφαση του σωματείου το οποίο θέλει να απεργήσει, με παρουσία κατά την ψηφοφορία και θετική ψήφο τουλάχιστον του 50% συν μία ψήφο. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι το επιθυμητό με βάση τα όσα ίσχυαν στο παρελθόν στο χώρο του συνδικαλισμού. Και γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση τους συνδικαλιστές τους χαϊδεύει σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Για τους δικούς της λόγους, όπως στο παρελθόν παρακινούσε τους συνδικαλιστές σε ακρότητες, σε παρατεταμένες απεργίες, σε ενέργειες που δεν ήταν οι ευνοϊκότερες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τέτοια επώδυνα μέτρα, τέτοια αντιδημοφιλή μέτρα, έχει δυσκολία η κυβέρνηση να τα περάσει, ή αν τα περάσει δεν είναι δημοφιλή και έχουν πολιτικό κόστος. Και αυτό είναι το αρνητικό της όλης υπόθεσης. Μέχρι στιγμής πάντως έχουμε τη θετική πλευρά, ένα στοιχείο που προανέφερα, και την αρνητική πλευρά της καθυστέρησης σε μεγάλο αριθμό προαπαιτουμένων, μερικά από τα οποία έχουν πολιτικό κόστος. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο και να στηριζόμαστε να ελπίζουμε στο καλύτερο, βλέποντας ότι έχει συμφέρον και η κυβέρνηση και οι θεσμοί να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Θα είναι δε ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο και για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη δυνατότητα να μεταπέσει η χώρα σε κανονικότητα από τον Αύγουστο του 2018, αν ακολουθηθεί εκείνη η μακρόσυρτη διαδικασία που είχαμε με τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία καθυστέρησε για να κλείσει πλέον από ένα χρόνο. Είχαμε πιάσει 15 έως 16 μήνες καθυστέρηση όταν έκλεισε. Ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό στην τρίτη και τελευταία αξιολόγηση. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Τωτοκότση, και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Δύο από τις επερωτήσεις της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μείζωνος Αντιπολίτευσης αφορούσαν, ημέν πρώτη, το προθετικό μήνυμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του ειδησιογραφικού δικτύου Euronews, και η δεύτερη, τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην έκθεση International French Travel Market Top Pressa, όπου υπήρξε και μεγάλη ένταση. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Μείζωνος Αντιπολίτευσης κατέθεσε δύο περιπτώσεις. Μία αφορούσε το προθετικό μήνυμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του ειδησιογραφικού δικτύου Euronews, και η δεύτερη, τη συμμετοχή της περιφέρειας στην έκθεση International French Travel Market Top Pressa, όπου υπήρξε και μία ένταση με τη Μείζωνος Αντιπολίτευση να ζητάει την παρέτηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Κώστα Αντωνιάδη. Ζητήσαμε επίσημα μέσα από το βήμα του θεσμικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του θεματικού αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Αντωνιάδη επί του τουρισμού, την παρέτησή του, καθότι στα δελτία τύπου που εξέδωσε με την δική του υπογραφή σχετικά με τα δύο θέματα που προανέφερα, Euronews, προβολή του βίντεο και συμμετοχή στην τουριστική έκθεση του Παρισιού, αποδεικνύεται ότι στα δελτία τύπου υπήρχε σωρία ανακριβιών και θεμάτων παραπλανητικών. Πρώτον, για την έκθεση του Παρισιού, ότι είχαμε περίπτερο και στάντ, όπως το ομολόγησε, δεν είχαμε, αλλά είχαμε ένα τραπεζάκι του καφέ ουσιαστικά που δεν είχαμε κανέναν άνθρωπο δικό μας για να εκπροσωπήσει την περιφέρεια. Κατέγραψαν ότι κλείστηκαν συναντήσεις B2B, δηλαδή μεταξύ των επιχειρηματιών του τουρισμού στο Παρίσι, όπου ουσιαστικά δεν έγινε καμία τέτοια γιατί δεν μας παρουσιάστηκε. Και πάνω απ' όλα υπήρξε το ντοκουμέντο από το επίσημο site του φορέα της έκθεσης στο Παρίσι, όπου φαινόταν η συμμετοχή των συνεκθετών της περιφέρειας Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία αναφορά στη δική μας περιφέρεια. Μετά λοιπόν από αυτές τις ανακρίβειες για το συγκεκριμένο θέμα και τη σωρία των ψευδών ειδήσεων που μας μετέφερε, ζητήσαμε την παρέτησή του. Στο δεύτερο στοιχείο, για την μη ανάληψη της ευθύνης για την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο από το Euronews, όπου στο επίσημο δελτίο τους κάνουν παρενέσεις προς τους δημάρχους ερωτώντας τους τι θα έκαναν αυτοί αν είχαν να προβάλλουν σε 4 λεπτά το Δήμο τους και τους δίνονταν αυτή η ευκαιρία, αγνοώντας ο κύριος Αντωνιάδης τον σχεδιασμό και την μελέτη επί του τουρισμού που υπήρξε και πληρώθηκε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, όπου καταγράφονται όλα αυτά τα ζητήματα, αγνόησε παντελώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο συνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία, το GTI Target, όπου υπήρξε στο συγκεκριμένο έργο καταγραφή όλων των τουριστικών
στοιχείων και σημείων που έχει και τις διαδρομές που έχει η περιφέρειά μας και μέσα από αυτά να υπάρξει προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα, αλλά πάνω απ' όλα κατήργησε ουσιαστικά και τη δική τους δουλειά που έγινε μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου επί Παυλίδη το 2015 είχαν εγκριθεί και τυπώθηκαν σωρία θεματικών φυλαδίων με θέμα βουνό-θάλασσα, με θέμα ήλιος-θάλασσα, φύση και εναλλακτικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός και μια σειρά τέτοιων θεματικών φυλαδίων, όπου εκεί μέσα υπήρχαν όλα τα κύρια σημεία. Μα πάνω απ' όλα αγνόησε το επίσημο site, το οποίο υπήρξε από, και δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα GTI Target, το eimgreece.com, όπου εκεί φαίνεται πεντακάθαρα και ο σχεδιασμός και τα κύρια σημεία προσβασιμότητας και επιλεξιμότητας για την προβολή της περιφέρειάς μας. Αγνόησε δε παντελώς τη λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής, η οποία λειτουργούσε με συμμετοχή 20 ατόμων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό, ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, δήμοι και μια σειρά ανθρώπων που έχουν σχέση με τον τουρισμό, η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Πέραν αυτού όμως ήταν κενό γράμμα εξαγγελιών ο φορέας λειτουργίας του τουριστικού προορισμού, όπου σε άλλες περιφέρειες που έχουν υψηλό τουριστικό προϊόν, όπως είναι η περιφέρεια Δωδεκανήσου και Νότιο Αιγαίο, η περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν αυτόν τον φορέα, όπου όλα τα χρήματα από όλα τα κονδύλια τα διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος φορέας. Εμείς λοιπόν φροντίζαμε πολλές φορές να το εξαγγείλουμε, δεν το υλοποιούμε, γιατί προφανώς χάνει αντικείμενα δράσης ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους και για τις ανακρίβειες που ανέφερε στα δελτία τύπου, όπου αναδείξαμε το συγκεκριμένο δελτίο τύπου για την έκθεση του Παρισιού, ήταν απόλυτη και πιστή αντιγραφή από το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ το δικό μας ήταν με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, η ανικανότητά τους, ακόμα και στη συγγραφή δελτίων τύπου, είναι πλέον μνημειώδης και ιστορική. Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, ζητήσαμε επίσημα την παρέτησή του, διότι το μόνο καλό που μπορεί να προσφέρει στην τουριστική προβολή και στην προσπάθεια ανάδειξης της περιφέρειάς μας, είναι να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο πόστο και να δώσει ενδεχόμενα σε κάποιον άλλον νέο να μπορέσει να συνεχίσει αυτά που οι προηγούμενες διοικήσεις και οι προηγούμενοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες χτίσαν. Γιατί τους θυμίζουμε πολύ απλά ότι η διοίκηση έχει συνέχεια, έχει συνέχεια, έχει συνέχεια. Αλλά αυτοί όχι μόνο δεν συνεχίζουν αυτά που άφησαν οι προηγούμενες διοικήσεις, δεν συνεχίζουν ούτε αυτά τα οποία έχτισε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης της δικής τους παράταξης. Τη δική του απάντηση έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Αργύρης Πατακάκης. Λανθασμένες πολιτικές οι οποίες μας έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί ο νόμος 44-12 μας δημιούργησε από τον Αύγουστο του 2016 τον αποκλεισμό των πληρωμών των προμηθευτών μας. Προσπαθήσαμε και μέσω της Ένωσης Περιφερειών αλλά και μέσω του Υπουργού να ξεμπλοκάρουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Παρόλες τις κραυγές του κυρίου Καραλίδη, ο οποίος νομίζω ότι με εντυπώσεις αλλά και με στοιχεία τα οποία δεν συνάδω με την πραγματικότητα, προσπάθησε πραγματικά να παραπλανήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, μια πολύ συγκροτημένη και πολύ αξιόλογη και με τις νομικές μας υπηρεσίες και με το Υπουργείο για να ξεμπλοκάρουμε και να μπορέσουν οι προμηθευτές να πληρωθούν άμεσα, κάτι το οποίο είναι και χρέος της περιφέρειάς μας. Άλλη μια επερώτηση, αυτή τη φορά της ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης από το Περιφερειακό Σύμβουλο Μενέλο Μαλτέζο, αφορούσε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων. Μία από τις επερωτήσεις που κατέθεσε αυτή τη φορά η ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση από το Περιφερειακό Σύμβουλο Μενέλο Μαλτέζο, αφορούσε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων. Φυσικά ο νόμος του Καλλικράτη προβλέπει από τα άρθρα 19 έως 200 ποια είναι η τύχη τόσο των πώς δηλαδή θα συστήσει η περιφέρεια και σε ποια μπορεί να συμμετέχει και ποια είναι η τύχη αυτών που κληρονόμησε. Πολλά από αυτά που κληρονόμησε
δεν μπορούν να συνεισφέρουν το ελάχιστο στους πολίτες της περιφέρειας. Ήδη έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που συγκροτήθηκε η Αιρετή Περιφέρεια. Πολλά από αυτά έπρεπε να έχουν καθαριστεί και να κλείσουν. Φυσικά δεν πήραμε απάντηση ολοκληρωμένη, γιατί αποσίαζε και ο Περιφερειάρχης. Δεσμεύτηκε όμως να μας δώσει γραπτή απάντηση σε ποια νομικά πρόσωπα συμμετέχει η Περιφέρεια, τι πόροι είναι δεσμευμένοι σε αυτές τις συμμετοχές, και θα περιμένουμε δηλαδή να δούμε και έναν απολογισμό όλων αυτών των εταιριών, το τι προσφέρουν πράγματι στην τοπική κοινωνία. Φυσικά ζητήσαμε να μας πει και ποια μέλη, ποια περιφερειακή σύμβουλη έχουν οριστεί στα διοικητικά συμβούλια ή ως διαχειριστές των εταιριών αυτών και ποιες είναι οι αμοιβές τους. Δηλαδή δεν θέλουμε εμείς, η άποψή μας ότι δεν πρέπει να συντηρούμε νομικά πρόσωπα τέτοια που να συντηρούμε αργομιστείς. Η επερώτηση που κατέθεσε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Μενέλαος Μαλτέζος αφορούσε την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νομικών προσώπων της, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Μενέλαος Μαλτέζος κατέθεσε άλλη μια επερώτηση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νομικών προσώπων της, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήδη κληρονόμησε περί τα 110 ακίνητα, όπως αυτά περιγράφονται στο στρατηγικό σχέδιο που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είχε υποχρέωση με βάση τον καλλικρατικό νόμο, και αφορά το τι στόχους θέτει η Περιφέρεια για το διάστημα αυτής της περιφερειακής διοίκησης από το 2014 έως το 2019. Τα ακίνητα αυτά είναι περί τα 110, άλλα είναι ιδιόκτητα, άλλα είναι μισθωμένα και πολλά είναι αδρανή. Η ερώτησή μας είναι εάν και κατά πόσο έχει γίνει μια μελέτη από την Περιφέρεια προκειμένου τόσο να συμπτυχθούν σκόρπιες υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, και δεύτερον εάν τυχόν υπάρχει αδρανής περιουσία η οποία θα πρέπει να αξιοποιείται, να αποδοθεί είτε στην κοινωνία είτε να μισθωθεί, αν τυχόν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί όπως ξέρετε, ας πούμε, οι ήδη οι πόροι της περιφέρειας είναι ελάχιστοι και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας με βάση και τους περιορισμούς που υπάρχουν είναι πάρα πολύ. Άρα δηλαδή οποιοδήποτε πόρο έχουμε ως περιφέρεια, περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να το διαχειριζόμαστε, προκειμένου να επωφελούνται τόσο οι πολίτες της περιφέρειας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και η λειτουργία των νομικών προσώπων της περιφέρειάς μας θα πρέπει να είναι απόλυτα συμφασμένη. Βέβαια, τα ερωτήματα που βάλατε χρήζουν, θα έλεγα, μιας συνολικής απαντήσεως, γιατί δεν βάλατε απλώς ένα ερώτημα, βάλατε συλλογικά ένα ερώτημα, το οποίο έχει υπομέρους ερωτήματα που έχουν σχέση, όπως είπατε, ακόμα και για τη συμμετοχή των προσώπων, τις αμοιβές και την καλύτερη διαχείριση αυτής της περιουσίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού Δράμας για τη λειτουργία του τη χειμερινή περίοδο, έτσι ώστε να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα όπως και πέρσι, αλλά και ακόμα καλύτερα. Οι εργασίες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού Δράμας ολοκληρώθηκαν έτσι ώστε να λειτουργήσει τη χειμερινή περίοδο και φέτος και να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ακόμα καλύτερη και από πέρσι. Ολοκληρώσαμε το σύνολο των εργασιών για την λειτουργία του χιονοδρομικού μας κέντρου, το δεύτερο μεγαλύτερο χιονοδρομικό της πατρίδος μας. Ένα χιονοδρομικό κέντρο που πέρσι είχε την καλύτερη αλλά και την σημαντικότερη επισκεψιμότητα μετά από τον Παρνασσό. Πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο η βοήθεια της περιφέρειας. Φέτος έχουμε τις προδιαγραφές να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί θα λειτουργήσουν και τα 5 lift σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον με όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται από τον νόμο. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο αγιασμός του τμήματος πυγμαχίας της ΑΕ Κομωτινή στην ανακαινισμένη αίθουσα δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Στην ανακαινισμένη αίθουσα δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο αγιασμός του τμήματος πυγμαχίας της ΑΕ Κομωτινής. Seven.
Βοηθός επίσης είναι ο Ζάρμπας ο Νίκος, στην ομάδα, και ο Φράγκατς ο Δημήτρης, παλιά αθλητές, βοηθάν σε αυτό το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να αναβιώσουμε το σίουγο, αυτόν τον ιστορικό σίουγο, τον οποίο τον έχει φτιάξει ο κύριος Μιχαηλίδης. Έχει φέρει πολλά πρωταθλήματα στην πόλη μας. Ήμασταν και εμείς αθλητές κάποτε του κύριου Μιχαηλίδη. Έχει απενεργοποιηθεί πάνω από 5 χρόνια. Αναλάβαμε να αξιοποιήσουμε ξανά την αίθουσα, να την ανακαινήσουμε με προσωπικά έξοδα. Και επίσης είμαστε στο δρόμο η ΑΕΚ να γίνει, να αναβαθμιστεί όπως ήταν παλιά. Λειτουργούν πλέον ακαδημίες μικρές, από 6 μέχρι 8 χρονών και από 9 μέχρι 13. Πρώτη φορά θέτος, έχουμε αρκετά παιδιά, είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε διαγωνιστικά τμήματα για μεγάλους, οι οποίοι κάνουν εδώ και 4-5 χρόνια. Ήδη προσπαθούμε να κατεβούμε στους αγώνες, πρώτους αγώνες επίσημα σαν ΑΕΚ πλέον. Η αναγνώριση έρχεται το 2018, του συλλόγου επίσημα την Ελληνική Ομοσπονδία. Έχουμε κάνει τα χαρτιά μας. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσό ενεργοποίησης μας ζητάνε, το οποίο μας βοηθάνε οι χορηγοί. Είναι ανάρχεται στους 1.200 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτά, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ας πούμε. Οι εγγραφές έρχονται εδώ τα παιδιά, κάνουν μια εβδομάδα δοκιμαστικά και εφόσον τους αρέσει, κάνουν την εγγραφή η οποία εντάσσεται στην ΑΕΚ Μοτνήσου Σωματείο, στο Γενικό Σωματείο, που είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα αυτά μαζί. Είμαστε δηλαδή ουσιαστικά ένα σωματείο και όλες οι εγγραφές και οι καταστάσεις πάνε εκεί πέρα. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel 3 και στα δελτία του καναλιού, καθώς και όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθείτε και από το site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr, καθώς και μέσω Facebook Art Channel 3 και στη Vrodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.